Ουριέλμος του Όκαμ. Το ξηράφι του Όκαμ. Τα όντα δεν πρέπει να πολλαπλασιάζονται πέρα από το απολύτως απαραίτητο. Ο Όκαμ ήταν ένας πολιτικός και θρησκευτικός αποστάτης που οι διδαχές του τον έφερναν σε σύγκρουση με την Εκκλησία στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Σήμερα είναι πολύ γνωστός στις φιλοσοφικές σχολές για το απόφθεγμα που αποκαλείται ξηράφι του Όκαμ. Πτυχίουχος της Οξφόρδης, κατέφυγε στο Μόναχο όταν τον κάλεσαν να υπερασπιστεί τις απόψεις του ενώπιον Παπικής Επιτροπής στην Αβινιόν το 1324. Πέθανε το 1347, πιθανότατα από την πανόλη που μάστιζε εκείνη την εποχή τον Μόναχο, ελπίζοντας ακόμα σε συμφιλίωση με την Εκκλησία. Το όνομά του Όκαμ αποδίδεται μερικές φορές ως Όκχαμ λόγω των εικασιών ότι γεννήθηκε είτε στο Όκαμ του Σάρε είτε στο Όκαμ του Γιόρκσαερ. Ωστόσο, ο τόπος γέννησής του παραμένει άγνωστος. Η αρχή που έγινε διάσημη ως ξηράφι του Όκαμ αποτελεί μια μεθοδολογική αρχή που αφορά την οντολογία. Η φράση του «Entian nion sant multiplicanta praeter necessitatem» μεταφράζεται ως «τα όντα δεν πρέπει να πολλαπλασιάζονται πέρα από το απολύτως απαραίτητο». Η αρχή αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι αν έχουμε δύο θεωρίες που εξηγούν εξίσου καλά τα δεδομένα, θα πρέπει να διαλέξουμε εκείνο που περιέχει τον μικρότερο αριθμό οντοτήτων. Το γιατί θα πρέπει να επιλέξουμε την απλούστερη θεωρία είναι ένα ιδίωμα που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί φιλοσοφικά, αλλά ωστόσο περιλαμβάνει μια έντονη διαισθητική έλξη. Το ξηράφι του Όκαμ, που ονομάστηκε έτσι επειδή η αρχή ενθαρρύνει την περικοπή περιττών επιπλοκών από τη θεωρία, είναι σε τελική ανάλυση ζήτημα αισθητικής. Γιατί να υπάρχουν δύο πράγματα όταν ένα αρκεί, ή όπως λέγεται ότι το έθεσε ο ίδιος ο Όκαμ, είναι ματαιοδοξία να κάνεις με περισσότερα ό,τι μπορείς να κάνεις με λιγότερα. Με άλλα λόγια, η απλότητα είναι πάντα προτιμητέα, όπου υπάρχει. Είναι μία αρχή που εφαρμόζεται σήμερα στην οικοδόμηση τόσο επιστημονικών όσο και φιλοσοφικών θεωριών, παρά το γεγονός ότι δύσκολα απολογείται με λογικούς όρους. Η αρχή βρίσκεται στη βάση τόσο της επιστημολογίας του Όκαμ όσο και της μεταφυσικής του. Ο Όκαμ πίστευε ότι οι γενικές έννοιες των όντων, του καθόλου universalia, υπάρχουν μόνο ως μέρος της ανθρώπινης κατανόησης. Στην πραγματικότητα όλα είναι μοναδικά. Με άλλα λόγια, αντιλήψεις όπως είδη, ερυθρότητα ή ακόμα και άνθρωπος που ονοματίζουν μια σειρά αντικειμένων συνδεδεμένων με κάποια κοινή μορφή ή χαρακτηριστικό, είναι απλές εφευρέσεις της ανθρώπινης κατανόησης, τρόποι συλλογής πολλών ανεξαρτήτων αντικειμένων για λόγους ψυχολογικής απλούστευσης. Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο ατομικά όντα, γενικές έννοιες δεν υπάρχουν. Στη σύγχρονη ορολογία αυτό σημαίνει πως ο Όκαμ είναι ένας νομιναλιστής και αντιτάσσεται στην ιδέα του Πλάτωνα περί αφηρημένων καθολικών μορφών που αποτελούν τα αρχέτυπα ατομικών υλικών αντικειμένων. Μαζί με τον νομιναλισμό, η αρχή του ξηραφή του Όκαμ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αντανάκλαση μιας ατομιστικής κοσμοαντίληψης, κατά κάποιον τρόπο πρόδρομος του λογικού ατομισμού του Ράσελ και των πρώτων θεωριών του Βίγκενστάιν. Ο Όκαμ υποστήριζε ότι η πραγματικότητα αποτελείται από απλά ενικά αντικείμενα που υπάρχουν ανεξάρτητα και κατά απόλυτο τρόπο. Κανένα πράγμα δεν εξαρτάται από κάποιο άλλο για την ύπαρξή του και η αλλαγή είναι απλώς η αναδιάταξη και η επανατοποθέτηση των ενικών όντων. Αυτά τα μοναδικά αντικείμενα, σύμφωνα με τον Όκαμ, κέρδισαν την ύπαρξή τους επειδή τα τοποθέτησε εκεί ο Θεός, αλλά παραμένουν ανεξάρτητα από οποιονδήποτε θεϊκό μηχανισμό, διατηρώντας τις αιτιακές και λειτουργικές δυνάμεις τους. Έτσι ο Όκαμ υποστηρίζει τόσο τη δυνατότητα της ελεύθερης βούλησης όσο και την ηθική ευθύνη στις ανθρώπινες υποθέσεις.